Η Σμύρνη ήταν η ωραιότερη πόλη του κόσμου, ένας πολυπολιτισμικός παράδεισος. Για αιώνες ζούσαν μαζί Έλληνες, Λεβαντίνοι, Τούρκοι, Ασσύριοι, Αρμένοι, Εβραίοι. Ήξεραν όλοι να μιλούν ελληνικά, μιας και η ελληνική γλώσσα είχε γίνει η γλώσσα των εμπόρων και της καλής κοινωνίας. Η κοσμοπολίτικη Σμύρνη ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης και μαζί η κοιτίδα πολλών αρχαίων λαών και πολιτισμών. Το λουλούδι της Ιωνίας, αυτός ο μαγικός τόπος, έμελε όμως να ζήσει την απόλυτη καταστροφή το 1922. Στα μέσα Αυγούστου, με την υποχώρηση του ελληνικού στρατού από το Αφιόν Καραχισάρ, άρχισε και ο ξεριζωμός μεγάλου μέρους ελληνικού πληθυσμού από τις πόλεις και τα χωριά του εσωτερικού της Μικράς Ασίας. Η καθημερινή άφιξη τρένων που μετέφεραν τα υπολείμματα του στρατού και πρόσφυγες στην πόλη της Σμύρνης, οι διηγήσεις και οι φήμες για την κατάρρευση του μετόπου μεγάλωναν την ένταση και την ανησυχία του τοπικού πληθυσμού. Οι χιλιάδες των προσφύγων, Έλληνες και Αρμένοι κυρίως, κατέκλυζαν όλο το μήκος της προκυμαίας της Σμύρνης, περιμένοντας πλοία για να τους μεταφέρουν στα γειτονικά ελληνικά νησιά. Μάταια όμως, κανένα καράβι δεν τους δεχόταν. Στις 13 Σεπτεμβρίου, η Σμύρνη παραδόθηκε στις φλόγες και χιλιάδες κάτοικοι βίωσαν τη φρίκη των σφαγών και των λαιλασιών από τον στρατό του Κεμάλ και από τους άτακτους τσέτες. Η Σμύρνη μάνα καίγεται, καίγεται και το βιός μας. Η πόλη ανυπεράσπιστη. Έξαλλα τα πλήθη ζητούν καταφύγιο σε σπίτια Ευρωπαίων και στις εκκλησίες. Πλημμυρίζει ο αυλόγυρος της εκκλησίας της Αγίας Φωτεινής από Σμυρνιούς και πρόσφυγες του εσωτερικού. Ο Μητροπολίτης, Χρυσόστομος Καλαφάτης, προσπαθεί να τονώσει το ηθικό τους. Οι ανώτεροι υπάλληλοι και οι χωροφυλακοί έφυγαν. Όλοι έφυγαν εκτός από τον Χρυσόστομο που προσπαθούσε να καθησυχάσει τον ταραγμένο κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο ναό. Η ωραία πρωτεύουσα της Ιωνίας, χτυπημένη από τη σκληρή μοίρα της, είχε αφαιθεί στην τύχη της. Η όμορφη Σμύρνη δεν υπάρχει πια. Ολόκληρος ο πληθυσμός έχει εγκλωβιστεί σε έναν στενό πλακόστρωτο πεζόδρομο μεταξύ ενός πύρινου τείχους και της θάλασσας. Οι Τούρκοι, γείτονες των Ρωμιών, φοβισμένοι και ανήμποροι να βοηθήσουν, κλείνονται μέσα στα σπίτια τους. Κλαίνε και αυτοί για το κακό που βρήκε τους γειτόνους που μεγάλωσαν μαζί. Ο ύπατος αρμοστής, Στεργιάδης, φρουρούμενος από σωματοφύλακες, κάτοχρος και τρομοκρατημένος, κάτω από τα γιουχαΐσματα και κατάρες του πλήθους, φυγαδεύτηκε με αγγλικό πολεμικό στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Ρουμανία. Πρώτα είχαν μπει Τούρκοι υπή στην πόλη και αργότερα έφτασε ο νέος στρατιωτικός διοικητής της πόλης Νουρεντίν Πασάς. Παρά τις υποσχέσεις του ότι θα σεβαστεί τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων, οι λαιλεσίες, οι βανδαλισμοί και οι φόνοι ξεκίνησαν. Οι τουρκικοί πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν με την είσοδο του Μουσταφά Κεμάλ και του επιτελείου του στην πόλη στις 11 Σεπτεμβρίου. Την ίδια μέρα κατακρεουργήθηκε από τον τουρκικό όχλο ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος που αρνήθηκε να φύγει και να εγκαταλείψει το ποίμνιό του παρά τις προσπάθειες καθολικών ιερέων να τον φυγαδεύσουν.
καμία διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση, καμία σύμμαχος χώρα, καμία μεγάλη δύναμη δεν βοήθησε στην διάσωση των Ελλήνων κατοίκων, κανένας στρατός, κανένας πολιτικός από την Ελλάδα, παρά μόνο ένας απλός Αμερικανός που κατά τύχη βρισκόταν εκείνη την περίοδο στη Σμύρνη και εναντιώθηκε στην επίσημη πολιτική της χώρας του. Το όνομά του ήταν Asa Jennings. Ο Jennings γεννήθηκε το 1877 στη Νέα Υόρκη. Στην αρχή ήταν πάστορας και αργότερα έπιασε δουλειά σαν γραμματέας στην Χριστιανική Ένωση Νέων. Στην ηλικία των 28 ετών προσβλήθηκε αποφυματίωση. Η ασθένεια του άφησε μια ελαφρά κόφωση και καμπούρα για την υπόλοιπη ζωή του. Είχε ύψος μόλις ένα 60. Το 1922 μετατέθηκε στα γραφεία της Σμύρνης επειδή ο διευθυντής είχε πάει διακοπές. Όταν οι πρώτοι στρατιώτες του Κεμάλ μπήκαν στις 9 Σεπτεμβρίου, Αμερικανοί και Άγγλοι πολίτες εγκατέλειψαν την πόλη με πλοία. Ακόμη και ο Αμερικανός πρόξενος George Horton που είχε σύζυγο Ελληνίδα. Όμως ο Jennings έμεινε πίσω και προσπάθησε να βοηθήσει όσο μπορούσε με ό,τι διέθετε. Λίγες ημέρες πριν, όταν ο ελληνικός στρατός ήδη εγκατέλειπε τη Σμύρνη, δημιούργησε μια σειρά καταφυγίων για γυναίκες πρόσφυγες σε εγκατελειμμένες παραθαλάσσιες επαύλεις πλουσίων Ελλήνων και Αρμενίων. Πολλές από τις γυναίκες ήταν έγκυες, άλλες είχαν πέσει θύματα βιασμού ή είχαν τραυματιστεί βαριά από τους Τούρκους στρατιώτες. Βλέποντας πως δεν θα ερχόταν βοήθεια από πουθενά, ο Jennings έδρασε μόνος του. Χωρίς να έχει διπλωματική εμπειρία, με τη βοήθεια ενός Έλληνα που μιλούσε καλά τουρκικά, κατάφερε να φτάσει στο στρατόπεδο του Κεμάλ και να κλείσει συμφωνία μαζί του για τη διάσωση των Ελλήνων προσφύγων. Ο Κεμάλ του έδωσε μόλις 7 και μετά 11 μέρες για να σώσει 250.000 Έλληνες, αλλά απαγόρευσε τη διάσωση ανδρών ηλικίας 17 έως 45 γιατί ήθελε να σταλούν στα τρομερά, αμελέτα μπουρού, τα γνωστά τάγματα εργασίας και θανάτου. Επιπλέον, απαγόρευσε σε όλα τα πλοία να φέρουν ελληνική σημαία επειδή θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο θα αποθάρρυνε τους στρατιώτες του. Μετά τη συμφωνία, ο Jennings επέστρεψε στη Σμύρνη, όπου έπεισε τον καπετάνιο του αμερικανικού τορπιλικού Έτσαλ να μεταφέρει για αρχή 607 πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα, έπεισε Ιταλό πλοίαρχο να μεταφέρει 2.000 Έλληνες στο λιμάνι της Μυτιλίνης με το πλοίο του Κωνσταντινούπολης. Ο Jennings έπλευσε μαζί τους για να επιτηρεί την κατάσταση. Ο Αμερικανός πλήρωσε από την τσέπη του για να εξασφαλίσει τις ζωές όλων αυτών των δυστυχισμένων. Μόνο για τους πρόσφυγες του Κωνσταντινούπολης το ποσό ανήλθε στις 6.000 λίρες. Πλέοντας προς την ακτή της Μυτιλίνης με το πλοίο Κωνσταντινούπολης, ο Jennings αντίκρισε έκπληκτος 25 κυροβολημένα πλοία του ελληνικού στρατού. Ζήτησε από τον διοικητή του στρατού, στρατηγό Φράγκου, να του επιτρέψει να μεταφέρει με αυτά τους πρόσφυγες. Εκείνος δέχτηκε να διαθέσει 6 πλοία με γραπτή εγγύηση ότι θα προστατευτούν από τις αμερικανικές δυνάμεις και ότι θα επιστρέψουν με ασφάλεια. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Jennings πήρε γραπτή εγγύηση από τον Κεμάλ και εξασφάλισε αμερικανικό πλοίο συνοδείας με τον κυβερνήτη Χάλσεϊ Πάουελ. Δυστυχώς, κανένα πλοίο των ελληνικών δυνάμεων δεν θα φύγει για τη Σμύρνη. Ο Φράγκου είχε απορρίψει τελικά το αίτημα του Jennings, φοβούμενος πως η αποστολή ήταν πολύ επικίνδυνη. Ωστόσο, ο Jennings δεν γνώριζε εκείνη την ώρα ότι ο στρατηγός ήταν μέρος μιας ομάδας Ελλήνων αξιωματικών που σχεδίαζαν πραξικόπημα εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης και χρειαζόταν τα καράβια για να μεταφέρουν το στρατό στο Λαύριο. Ο Asa Jennings, απογοητευμένος στις πρώτες πρωινές ώρες, βγήκε στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Εκεί είδε να μπαίνει το πολεμικό πλοίο Κιλκής, κυβερνήτης του οποίου ήταν ο Ιωάννης Θεοφανίδης. Συζήτησε μαζί του το θέμα και ο Θεοφανίδης τον έφερε σε επαφή με την ελληνική κυβέρνηση με τον ασύρματο του πλοίου. Μαζί έστειλαν κρυπτογραφημένο μήνυμα στον Υπουργό Ναυτικών και έπειτα στον Πρωθυπουργό Νικόλαο Τριανταφυλάκου. Η κυβέρνηση τους απάντησε πως ο Πρωθυπουργός κοιμόταν. Ακολούθησαν δύο ακόμη τελεσίγραφα, στα οποία ο Jennings σχεδόν εκβίαζε την ελληνική κυβέρνηση. Ανέφερε πως θα την κατηγορούσε για την αδράνειά της που θα οδηγούσε στο θάνατο εκατομμυρίων Ελλήνων. Αφού έδωσε τον λόγο του πως αμερικανικά πλοία θα συνόδευαν τη μεταφορά των προσφύγων, η κυβέρνηση τελικά δέχτηκε να δώσει έγκριση για να αποπλέψουν πλοία για τη Σμύρνη.
Μολονότι κάποιοι καπετάνοι αρνήθηκαν την εντολή της κυβέρνησης, επικαλούμενοι τεχνικές βλάβες, ο Θεοφανίδης τους συγκέντρωσε στο πλοίο του και τους απείλησε πως θα τους οδηγήσει στον αυτοδικείο. Την επόμενη μέρα εμφανίστηκαν και τα 25 για να σώσουν τους πρόσφυγες. Κατόπιν, ζητήθηκε από τον Asa Jennings διορία για άλλες 8 ημέρες και τα ελληνικά πλοία μετέφεραν και άλλους πρόσφυγες από τα κοντινά λιμάνια του Αϊβαλή, Βουρλών και Τσεσμέ, όπου περίμεναν για 3 εφιαλτικές εβδομάδες, ανεβάζοντας τον αριθμό στις 350.000. Μέχρι τον Δεκέμβριο, 500.000 άνθρωποι είχαν σωθεί. Υπολογίζονται ότι 1.250.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια μέχρι η επιχείρηση διάσωση να ολοκληρωθεί. Μυρμηγκές κατέβαιναν από τα κατάφορτα πλοία, οι πρόσφυγες στα λιμάνια της πατρίδας. Τα καράβια σταμάτητα κουβαλούν ξεριζωμένες ψυχές, άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι και άρρωστοι, μαζί και τα λιγοστά υπάρχοντα. Δύσκολα όλα. Πόνος παντού. Και ξεκίνημα για μια νέα ζωή, πάνω σε τόσα δάκρυα και αίμα. Και όμως, οι πρόσφυγες βρήκαν τη δύναμη να σταθούν και πάλι στα πόδια τους, να συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Και με την εργατικότητα και τις γνώσεις τους, έβγαλαν την ελληνική οικονομία από τον λίθαργό της. Σημαντική και η πολιτισμική τους προσφορά, που τόνωσε την πνευματική ζωή και μπόλιασε μια νέα ελληνική πολιτισμική ταυτότητα. Η ελληνική κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας το έργο του Τζένινγκς, τον διόρισε να είναι ο διπλωμάτης που εκπροσωπεί την Ελλάδα για την ανταλλαγή πληθυσμών και τον επαναπατρισμό των εχμαλώτων πολέμου στη συνθήκη της Λοζάνης. Τον διόρισε και η Τουρκία, πράγμα σπάνιο για χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Τιμήθηκε με τις κορυφαίες διακρίσεις του Πατριαρχείου και του Ελληνικού Κράτους, με το Σταυρό του Τάγματος, του Σωτήρος και το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας, που είναι το υψηλότερο στρατιωτικό παράσημο. Το 1933, σε ηλικία 56 ετών, ο Άγιος των Προσφύγων κατέρευσε την ώρα που περπατούσε κοντά στο Λευκό Οίκο. Πέθανε στο νοσοκομείο. Οι πρόσφυγες και οι απόγονοί τους θα τον θυμούνται πάντα για εκείνες τις εφιαλτικές μέρες που τους έσωσε από τον θάνατο. Αν και έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια, η ιστορία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τραγικό τρόπο. Η προσφυγιά ξανά γίνει εφιάλτης με θύματα απλούς ανθρώπους που ξεριζωμένοι από τα σπιτικά τους παίρνουν τα μονοπάτια της φυγής. Και αυτά τα καραβάνια δυστυχισμένων ψυχών θα συνεχίζουν το δρόμο τους για όσα χρόνια η ζωή θα χάνει την τιμή της στο παζάρι του κέρδους και όσο ο πόλεμος θα γίνεται άκαπτο καθεστώς. Εκεί θα έρχεται η ανθρωπιά του Asa Jennings και των απλών ανθρώπων να σώσει την ελπίδα.